Το να περνάς 24 ώρες με το Σάκη Ρουβά ακούγεται προκλητικά ιδανικό. Ημέρα Σάββατο. Το ρολόι δείχνει 5 λεπτά μετά τις 12. Ο Σάκης Ρουβάς φτάνει στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Και κάπου εδώ εμείς πιάνουμε δουλειά. Γεια σας. Κάνετε. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφετε. Ναι. Μετά από 2 χρόνια. Εσείς είσαστε μόνοι μου εδώ. Όχι. Σας βλέπω στο Μαυρίσκλειο, Ετοιμάζεστε για την αυριανή συναυλία. Ναι. Νομίζω ότι είναι έτοιμα. Όλα. Το φετινό καλοκαίρι πώς είναι, ναι. 2 παιδιά και ένα αναμονή. Ναι. Τέλεια, ναι. Κάναμε λίγες διακοπές, κάθο. Πήγαμε λίγο στην Κέρκυρα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε το ακόμη. Μάθαμε το φίλο του παιδιού. Όχι, εσείς. Είστε okay. Κάτι για εσύ, περνώ από εσάς να μου πείτε μας. Ξέρετε πιο καλά συνήθως. Ώρα 10.30 το βράδυ. Ο Σάκης με χαλαρή διάθεση και λαμπερό χαμόγελο είναι έτοιμος για την πρώτη βόλτα στα φημισμένα Ματογιάννη. Καταφέρατε να χαλαρώσετε καθόλου. Τώρα ήρθα, ξέρεις. Τις ώρες που είστε εδώ. Ναι, η γενιά σας είναι στην Κάρκια. Είναι μακριά. Ναι, βέβαια, είναι. Λόγω εγκυμοσύνης, Πόσες φορές έχετε μιλήσει σήμερα. Πολλές. Λίγο μετά τις 12 και ο Σάκης καταφθάνει στο χώρο της συναυλίας για να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Θα βάλω τους όρτιους από εδώ, να πέδες πιο μέσα, δηλαδή να επιτρέψουμε να έρθει ο χώρος λίγο δεξιά από δεξιά αριστερά κλπ. Στο σκοτάδι και στο φως. Αργά τη νύχτα τον βρίσκουμε με φίλους να γευματίζει. Η μεγάλη μέρα έφτασε και όλα είναι έτοιμα για την πιο φαντασμαγορική συναυλία στο νησί των Ανέμων. Με χιλιάδες κόσμου να αναμένει για να αποθεώσει τον κορυφαίο Έλληνα στάρ.